μουσουλμανική μειονότητα των Ροχίνγκια στη Μιανμάρ έχει πέσει θύμα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με κορυφαίους αξιωματούχους του ΟΗΕ. Περίπου 500.000 Ροχίνγκια πρόσφυγες ζουν σήμερα στο Μπαγκλαντές. 74.000 έχουν περάσει τα σύνορα Μιανμάρ-Μπαγκλαντές από τον Οκτώβριο που μας πέρασε, ύστερα από τις εκτεταμένες επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας εναντίον τους, μετά τη δολοφονία 7 αστυνομικών. Το Κουτουπαλόγκρι είναι ο μεγαλύτερος προσφυγικός καταβλισμός στο νοτιοανατολικό Μπαγκλαντές. Υπάρχει ο επίσημος καταβλισμός αλλά και ένας πρόχειρος ακριβώς δίπλα του. Αυτός φιλοξενεί 66.000 άτομα, τα οποία δεν είναι καταγεγραμμένα. Είναι μια τεράστια ομάδα Ροχίνγκια που δεν δέχεται το καθεστώς πρόσφυγα. Η Ζανάτ είναι ανάμεσά τους. Η 15χρονη έφτασε εδώ πριν από 3 μήνες. Παντρεύτηκε στα 13 της. Στρατιώτες της Μιανμάρ την βίασαν όταν ήταν έγκυος. Οι στρατιώτες ήρθαν στο σπίτι μου και πήραν τον άνδρα μου. Ένα βράδυ ήρθαν και πήραν και εμένα. Με τράβηξαν στους θάμνους και 6-7 από αυτούς με βίασαν. Αισθάνομαι πολύ άσχημα που οι στρατιώτες έχουν δολοφονήσει τόσο πολύ κόσμο. Είμαι στεναχωρημένη γιατί πολλοί μουσουλμάνοι έχουν βασανιστεί και βιαστεί μπροστά μας. Πάρα πολλοί κόσμος. Το Μπαγκλαντές πιστεύει ότι θα φιλοξενήσει μόνο προσωρινά τους Ροχίνγκια, παραβλέποντας το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς μένουν στη χώρα για πολλές δεκαετίες. Πέρυσι, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σύτησης κατάφερε να ανοίξει εδώ ένα κέντρο σύτησης για μητέρες και παιδιά, που το χρηματοδότησε το Πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ζανάτ πηγαίνει εκεί συχνά το μωρό της. Στο κέντρο αυτό έχουμε 7.000 παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών και περίπου 1.390 έγκυες και γυναίκες που θυλάζουν. Από τον Οκτώβριο έχουμε δει αύξηση 40% στους ημερήσιους δικαιούχους φροντίδας. Τα παιδιά μετρώνται και ζυγίζονται μια φορά το μήνα. Στις μητέρες τους δίνουν δημητριακά και βιταμίνες για να ενισχύσουν τη διατροφή τους. Για τους υπόλοιπους που διαμένουν στον αυτοσχέδιο καταβλισμό, υπάρχει καθημερινά διανομή φαγητού, ενώ οι πρόσφυγες στο επίσημο στρατόπεδο έχουν εφοδιαστεί με ηλεκτρονικές κάρτες. Ο στόχος είναι να έχουν όλη πρόσβαση στα στοιχειώδη. Το πρόβλημα δεν εστιάζεται μόνο στο φαγητό, αλλά και στην ιατρική περίθαλψη. Κατευθυνθήκαμε από το Κουτουπαλόγκ στο Λέντα, δίπλα στο ποταμό Ναφ, το γεωγραφικό σύνορο Μπαγκλαντές-Μιανμάρ. Η κλινική ΙΟΜ άνοιξε τον προηγούμενο Οκτώβριο με ευρωπαϊκά κεφάλαια δίπλα στον αυτοσχέδιο καταβλισμό. Σύντομα θα μετατραπεί σε περιφερειακό κόμβο που θα δέχεται 5.000 ασθενείς το μήνα. Επισκεφτήκαμε το νοσοκομείο με τον γιατρό Μοχιουντίν, ξεκινώντας από τα επίγοντα περιστατικά. Μπορούμε να διαχειριστούμε όλες τις επίγουσες καταστάσεις μέσα από αυτό το κέντρο. Μπορούμε να τις αναφέρουμε στο ανώτερο κέντρο αμέσως. Αυτό είναι το τμήμα πρόληψης αναπηρίας και αποκατάστασης της μονάδας. Εδώ έρχονται άτομα από τον πρόχειρο καταβλισμό. Αυτό είναι το εργαστήριο. Παρέχουμε πολύ στοιχειώδεις αλλά και πολύ ολοκληρωμένες εργαστηριακές υπηρεσίες. Τι έπρεπε να κάνουν οι ασθενείς πριν χτιστεί αυτή η κλινική? Έπρεπε να ταξιδέψουν τουλάχιστον 40 χιλιόμετρα για εργαστηριακές εξετάσεις. Ο Μοχάμεντ έσπασε το χέρι του το Δεκέμβριο, έφευγε από το χωριό του, το οποίο δεχόταν επίθεση από στρατιώτες της Μιανμάρ. Ήρθε στο Μπαγκλαντές όπου και εγχειρίστηκε. Τώρα είναι σε περίοδο ανάρρωσης. Ο Μοχάμεντ έχει χάσει 5 μέλη της οικογένειάς του τον Οκτώβριο, 2 κόρες και 3 αδέλφια. Είδα πολλά ατυχήματα να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μου. Είδα άτομα να απάγονται, ομαδικούς βιασμούς, παιδιά πέθαιναν γιατί τα έριξαν στη φωτιά. Έκαψαν το χωριό μου. Είμαστε Ροχίγκια, μουσουλμάνοι. Θέλουμε να μας αναγνωρίσετε. Θέλουμε την εθνικότητά μας και μετά ειρήνη στα χωριά μας. Δεν θέλω να ζήσω εδώ. Θέλω να γυρίσω στον τόπο μου. Μετά τα πρόσφατα βία επεισόδια, άλλαξε ο τρόπος που οι Μπαγκλαντεσιανοί βλέπουν τους Ροχίνγκια.
Παρότι είναι ένα από τα πιο φτωχά κράτη στον κόσμο, αλλά και στην περιοχή και έχοντας πολλά δικά του προβλήματα, το Μπαγκλαντές άφησε αυτούς τους ανθρώπους να παραμείνουν στο έδαφος του. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει τα μέσα για να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση. Δεν έχει την οικονομική δύναμη και άρα είναι απαραίτητη η διεθνής παρουσία. Ο κόσμος που βλέπετε γύρω σας εξαρτάται 100% από την ανθρωπιστική βοήθεια. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι πρέπει να γίνει? Προφανώς η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι μια μακροπρόθεσμη λύση και χρειάζεται να βρούμε μια τέτοια λύση. Αυτή μπορεί να προέλθει αποκλειστικά από την πολιτική διάθεση επίλυσης του προβλήματος, κυρίως από την άλλη πλευρά των συνόρων, από τη Μιανμάρ δηλαδή, από όπου φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν εδώ. Η Μιανμάρ αρνείται την πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις περιοχές που μένουν οι Ροχίνγκια και έχει περιορίσει την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο ΙΕ ερευνά τα στοιχεία για το αν επιχειρείται εθνοκάθαρση από την κυβέρνηση της χώρας.